Καλησπέρα Χρήσανθε, κυρίες και κύριοι. Το Piri Reis συνεχίζει λοιπόν τον πλούτου νοτίος της Κύπρου. Πριν από λίγο ο καπετάνιος του πλοίου δήλωσε σε τουρκικά μέσα επί λέξη «Είμαστε στο οικόπεδο 12 και αν μας επιτεθεί οποιοδήποτε τα τουρκικά πλοία που μας συνοδεύουν θα απαντήσουν». Είπε επίσης ότι αν δεν λάβουν οποιαδήποτε νέα εντολή από την κυβέρνηση της Τουρκίας θα αποχωρήσουν από την περιοχή στις 5 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα η Άγκυρα παίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων αξιοποιώντας τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, διαρρέοντας πληροφορίες και χάρτες που θέλουν το Piri Reis να κάνει έρευνες εντός του οικοπαίδου 12. Ένας από αυτούς είναι και ο χάρτης της Μιλιέτ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, η θαλάσσια περιοχή την οποία η τουρκική πλευρά ονόμασε περιοχή G τέμνει εν μέρη το οικόπεδο 12. Ο χάρτης, εκτός από την τομή μεταξύ του οικοπαίδου 12 και της περιοχής G, εμφανίζει την περιοχή αυτή να ταυτίζεται με τα οικόπεδα 8 και 9 στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν τον χάρτη και η περιοχή στην οποία γίνεται αναφορά είναι η γκρίζα ζώνη που παρακολουθούμε και τέμνει και το οικόπεδο 12. Βασικά, Κωνσταντίνε, το σημείο G είναι στην ουσία ένα από τα οικόπεδα συσσαγωγικά που έκοψαν οι Τούρκοι, έτσι. Ακριβώς, Χρήσανθε, είναι οι περιοχές που θα διεξάγουν έρευνες οι Τούρκοι και πάνω σε αυτό έχουμε ένα πιο αποκαλυπτικό χάρτη που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είναι πράγματι αποκαλυπτικός. Πάμε να τον δούμε για να φανεί και η προκλητικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης. Το οικόπεδο, να το ονομάσουμε εμείς G, είναι αυτό το οποίο είναι λίγο πιο μαυρισμένο κάτω και περιλαμβάνει και το οικόπεδο 12 και βλέπουμε, ξεκινάμε από το οικόπεδο Α, αριστερά του ΑΚΑΜΑ και πάμε στο Β, το Γ, το Δ, το Ε και ακολουθούμε φτάνοντας στο σημείο G. Είναι πραγματικά ένας χάρτης ο οποίος αποκαλύπτει... Μια ακόμη ένδειξη της τουρκικής προκλητικότητας αλλά και θρασίτητας. Την ίδια ώρα ο τουρκικός τύπος υποστηρίζει ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ στηρίζει την διεξαγωγή ερευνών από πλευράς Τουρκία και μάλιστα στο οικόπεδο Αφροδίτη. Ακριβώς, Χρήσανθε, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, ο Μπαν Κι Μουν εξέφρασε αυτή την άποψη και στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου. Να μας επιτρέψουν να κρατήσουμε έτσι μια πισινή, να πούμε. Ναι. Τέλος, να πούμε ότι στην Άγκυρα έφτασε εκτάκτος ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ Ευρώπης, Τζέιμς Σταυρίδης, ο οποίος απίφθηνε έκκληση προς όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, αργά το απόγευμα, σημειώθηκαν αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο κεντρικό Αιγαίο.